τόσους κουλούς δεν έχω δει. Λατίφι. Ένας ξεράθηκε όμως εκεί, πάτε. Υπέροχοι είναι όλοι. Ο αδερφός σας. Ναι, και του κάναμε στις καμάρες. Χρόνια, χρόνια. Πανόμορφες συμβαρές. Αγύρισε από αρκουμίδες πετάδες, πάσε αυτή. Και αυτή εδώ. Κάνα. Αυτά τα μήλα, ε. Τι μήλα, ναι, μήλα, ναι. Ήταν πως ένα γιατί για να με το είχες πάσει καρκαδιώτη, αν είσαι πάσει. Καρκαδιώτησε, είναι πιο πάνω, λίγο βόρεια από εδώ. Ναι, είχε ένα περιβόλι και κανένα στέλνο φράξη. Και ο Λούδι δεν έβαζε, και ποιο μου έκανε παραπέρα. Είδα βασιλικού, είδα εγώ στα Λούδια, είμαι φώτο, πάει, μ' αρέσουν τα φώτα. Και κάνω έξω. Το καλύτερο περιβόλι. Παίρνω λίπασμα, τα γέννα πίξω, βάλω κοπρά από το ροζό και σβήνω κοπριά, καλή κοπριά. Και γίνεται βέβαια. Είδε η σκορπιμάνα μου σάξε, έπρεπε να σε σάξω. Όμω πέρα πίσω πράγμα, θα βαγγίγω. Πάρα σε κάτω από την σκόρπια, μην μου τα βάλω. Όλα τα παίρνω. Ενώ ρε που σκόρπια με φτάρει από ανθρωπές, μέσα από την Νεάπολη. Βεβαίως. Και από τη σωτήρα τα λόγω αυτό που ήταν στην εορτή μου ώρα που ήταν κορυζωμένα.
Το νοσοκομείο είναι απέναντι, στην Αστερούσια. Το νοσοκομείο. Ναι, απέναντι στην Αστερούσια. Ναι, το ξέρω. Εκεί καθόταν Τούρκοι, γράφεις. Βεβαίως. Καθόταν Τούρκοι. Όταν φύγανε, εδώ έκανε την περιουσία του στον Άγιο Λιοπαρασίβη, τη γράψανε. Εδώ. Ναι. Γράφεις. Βεβαίως. Και είστε νοηγούμενος κάθε 4 χρόνια ανεπιστάτης στο νοσοκομείο. Ναι, πρέπει τα εισοδήματα του μοναστηριού, το μερίδιο που είχαν φύσει Τούρκοι. Ακούς. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, πήγε τώρα, πήγε ο δίος μου και αυτός επιστάτης είναι αυτός ο δίος μου. Αυτός είναι ο δίος μου. Πήγε επιστάτης εκεί και πήρε και με κοιμωσία 3 χρόνια. Με πήρε μαζί του. Πού είσαστε στη φωτογραφία. Ε? Στη φωτογραφία δεν είστε. Ναι, λοιπόν, επόθεν του θείου πατέρας, επόθεν χρόνια στο Ζαρό. Και πήρε τη μητέρα του εδώ, ο δίος τώρα. Ναι. Και η κατοχή, εγώ γίνω του 39 γεννήθηκα, η κατοχή μέσα. Mm-hmm. Η μητέρα μου παντρεύτηκε, είχαμε 4 παιδιά μου και με το τέταρτο εγώ. Ερχόταν η μητέρα μου πάει και το Αθήνα που είναι με τον Αθήνα μαδέψα. Λέει, ιερώθε, ανεζητώ το... Λέει, η μητέρα δεν πάθει μου, η μητέρα μου σαν ανεζητώ. Τη μητέρα μου Στασία. Έτσι λέει, η μάνα της λέει, γιαγιά μου, λέει, με Στασία, πάσε πάτε, ψες 4 παιδιά. Ο Ιερώθης, ήταν το Θήμα Ιερώθης αυτός τώρα. Ναι, ο Θείος. Ναι, ναι. Λέει πάρε μητέρα ένα παιδί. Λέει τι είμαστε με τον Μαρογιό. Εγώ είμαι τον Μαρογιό. Εσείς ήσαν τον Μαρογιό. Για ποιος θα πάει κομμένα. Κατά κορμιγιά, να δούμε ξέρω λίγο τη φωτογραφία. Πάρε το κορμπρέ. Ναι, όχι δεν χρειάζεται. Για, το βλέπω, το βρίσκω πολύ καλά. Εκεί να πω το σαγουράκι με εγώ. 6 χρονών. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Χειρότερα είναι έτσι. Δεν χρειάζεται. Βίστε, ναι. Έχω πολύ καλό φωτισμό. Ναι, ποιος είμαι εγώ. 6 χρονών. Για να με διάβασε. Εκεί που είναι το δάχτυλο πάνω ακριβώς, εκεί που βάλε το δάχτυλο. Εκεί είμαι εγώ. 6 χρονών. Εκεί ο αυτός, αυτός. Α, τώρα εντάξει, τώρα το ξεκαθαρίσαμε. Ναι, αυτός. Και πήγα στο σχολείο, εκεί που πήγα στο σχολείο. Μα το Μανολιός ήταν εσύ. Μανολιός. Και με διάβασε αυτός. Ο Καραζιάννης, τον μνημονεύω Μιχάλη. Για... Δάσκαλος του Μεσογοριού. Και εκεί σε έπτρεγε Σπυρίδωνας. Στο Μεσογοριό. Ναι, και λειτουργεί ο Αθήνα τώρα και ο Σεφημέρα στο Μεσογοριό ήταν από πάνω στο Μεσογοριό. Και πήγε στην εορτή του Αγίου Σπυρδόνου. Όλοι αυτοί είμαστε παθιανοί όλοι. Είμαι ποθαμένοι βέβαια, όλα παιδιά τώρα, σαν και μετά τώρα η ηλικία μου ήταν παλιά. Ποτέ άλλοι ποθαμένοι ήταν εκείνα, δεν ξέρω. Είσαι του πότε, πατέρ? Του 55. Δόση, του 48. Εσείς πότε είσαστε? Του πότε είσαστε εσείς? Ο Θεός πήγε και του 45. Ευμέριος, στο Μεσογοριό, να εισπράττει την περιουσία του μοναστηριού που είχαν Τούρκοι. Λοιπόν, τελείωσε η τερταετία, ο Θείος δεν ήρθε στην Ραπαέ. Επήγε στον Άγιο Εντζήτα. Ακούς? Ναι, ακούω βέβαια. Στον Άγιο Εντζήτα εγώ πήγα στο Ζαρόν και τελείωσε το δημοτικό και πήγα το Ιούλιο του 55 στον Άγιο Εντζήτα. Μετά το δημοτικό, 14 χρόνια. Είμαστε εκεί 5 χρόνια στον Άγιο Εντζήτα. Μετά του λέω, Θείε μου, άμα γυράζεις σπίτι, θα κάνω πέμαναχος, το μαστήρι δεν είναι προσχήμα του Μεσχεντρία. Και πήγαμε στην Άρβη, μέσα στη Βιάνο. Έχεις πάει στην Άρβη. Βεβαίως. Είναι παραθαλάσσο, έγινε και στρεβαδιό, έγινε Αντώνιος. Βεβαίως. Είχαμε εκεί 13 χρόνια. Εκεί με έκαμε ο Δημήτριος από την Νεάπολη, ο Μπουρλάκης, με έκαμε εκεί Διάκοφ, με η παπά, όλα με έκαμε εκεί στην Άρβη. Μετά κάνει ο δεσπότης ο Δημήτριος στο σεμινάριο γεροντοκομείο. Ακούω, τα γράφει τα νοέ. Βεβαίως, βεβαίως. Τα γράφει, κάνει γεροντοκομείο και έρθει στην Άρη, λέει ρόδια, σε πάρω στο σεμινάριο να λειτουργάσει. Το έκανε γεροντοκομείο να λειτουργάσει στο γεροντοκομείο. Στον Άι Γιώργη πάλι στο σεμινάριο. Ναι, στον Άι Γιώργη πάλι, ναι. Του λέει ένα σεβασμότατε και ο Τιμόθεο, λέει ο Τιμόθεο είναι στην Άρη, καλά είναι, στην ενορία του, κάνανε. Έτρωνε πέρι βέβαια, μέριο, η καταβολιά 3 χρόνια, που συγχωρεί, φέρνει και τι γονέε μου να είμαστε μαζί, και μέσα η ρεμαδιά μου μοναξά. Ο Θεός έκανε βαπτίσεις και έκανε και ακόμα από τον άλλο παραγωγό. Έκανε βαπτίσεις κάθε Σαββάτο από 20 βαπτίσεις. Είστε και ο Αρθός Ασία. Και τα πόδια του με πιάσανε από τον Κερσό, από την Ευρωβίδα. Κάθε, γράφει. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και δεν μπορεί να σταματήσει την ευκαιρία, μιγόντα. Εντάξει, να πάει στο γιατρό στο Ηράκλειο, γύρω να πάει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν είμαστε με τη Θερμαίνια, α πούμε, ο Σαντίν Βάζα. Πάει στη Θεσσαλονίκη, του λένε αυτοί οι ειδικοί γιατροί την Βρεβίδα, αν γέρω τα πόδια σου εντός του κερό κοπούνε. Γιατί λέει, εγώ βλέπω να πάει στην εξετάσεις και στη σόρτη, λέω κάνω βαφτίσεις, μυστή, ρε. Αν κάνω βαφτίσεις, δεν θα χάσεις τα πόδια σου. Δεν θέλει αυτό παραπάνω, πρέπει να διακόψεις την ορθοστασία. Και φεύγεις στην Αποκέση, πάει στην Κερά. Ξέρεις την Κερά, στο Κράσιο. Βεβαίως την ξέρω την Κερά. Ναι, πάει στην Κερά, εγώ ήστερα είχα και από την Άρτο, τους πόδες μας μετά η γονέα που πάνε στα αρωματέρια.
Θα πάμε το θείο μου, λέω, αυτό με έθαψε να πάμε πέρα από μικρό στο Παρασύρι. Έτσι πάει και στη γεια. Είμαστε μαζί 8 χρόνια. Ήρθα να το κάνει γυναικείο που είναι σήμερα, γυναικείο. Ναι. Και λέει το θείο μου, γερό, θα κάτσε να λειτουργάσει πάλι στο μοναστήρι, και ότι μόλι θα πάει στην Αγκάρα, θα πούνε δικό μοναστήρι, γύρισε στην Κερά. Ή γύρισε στον Παρασύρι. Έτσι βγήκα εγώ στην Αποτσέτη, πήγα στον Γοργολαγίνη. Το ξέρω τον Καρμίνη που είναι στον Άγιο Μοίρα απέναντι. Το ξέρω το πρωί. Ναι. Είχαμε και 5 χρόνια με ένα χώρο, με συγχωρείτε πάλι. Ήστα ήρθαν και δυο, ένα Ευγένιο που έθεσε ο φέτο από την Ιερά που ήταν δεσπότη, Μάξιμο. Ήρθαν και ήρθα εγώ στην Αποτσέτη, κάνω δεξιά είναι ήλιο, θα φύγω στο Ευγένιο, θα πάω στο Παρασιβιλέο, τα άλλα παιδιά που πανέω. Εκεί ήρθαν στα πέντε, 89 εγώ. Ήμουν δηλαδή μεγάλο, 45 χρόνια και. Επήρα σύνταξη του 2003. Σύνταξη. 2003. Ναι, 2003. Κάτω από έστια και σιάψα άλλο πολύ βράδυ. Πριν 15 χρόνια. Ναι. Είμαι 15 χρόνια όμω. Μετά 15 χρόνια συνταξιούχο. Και ψάρω στην εκκλησία πολύ βράδυ, ξέρω την τάξη καλά, τι ήχου ξέρω καλά τη εκκλησία. Σήμερα πάω στο μοναστήρι. Κάνω δύο ότι μπορώ στο μοναστήρι. Να. Να είστε πάντα καλά, είστε το καλύτερο και υποδόξο. Ναι, μαραλίζα για σφάγια να υψηλέω. Πάνω στη φωτογραφία είναι ο μπαμπάς και η μαμά, το ζαρό. Ναι, από το ζαρό, εδώ που δείχνω. Και απάνω είστε εσείς, πού είναι αυτή η φωτογραφία πάνω. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Ναι, εδώ είναι, εδώ. Στο μοναστήρι. Και από κάτω πάνω μεγιά, για να μαύρη τα χέρια μου, για να πειράτησα. Και την πήρα τη σκλέση. Με πήρα στο εξωτερικό, είχε μεγάλη σημασία και φωτογραφία πάλι. Και είπαμε στην κάτω φωτογραφία αυτή τη μικρούλα. Είναι ο αδερφός μου και ο Γιώργης. Ο αδερφός ο Γιώργης. Ναι, και εγώ. Εν ζωή είναι ο Γιώργος. Ναι. Ο Γιώργος που μέσα στο Ζαρό. Ζαρό είναι αυτή. Και δίπλα στις πότε είναι αυτή η φωτογραφία. Αυτή είναι, θα είναι του 70 πιθανά. Του κάνουμε σε όλες τρεις καμάρες. Στις καμάρες είναι η φωτογραφία. Έτσι αφού είναι τα ελευθερία, αηλίες, οι χαράσαν τρεις καμάρες από τον παλιό έθιμο. Είναι πλατεία ελευθερία, λοιπόν, ναι, αυτή με το τσικλάκι τότε. Ναι. Με το τσικλάκι που κάνανε όλα τα μάξα γύρω-γύρω και τώρα δεν μπορούμε να σημώσουμε. Και δεν θα σημώσουμε καθόλου, είχαν γράψει και όταν το κουτέρα γράψανε. Με πλατεία ελευθερία, αηλίε καλιά. Βγαίνατε έξω καθόλου από το μοναστήρι. Ορίστε. Το μοναστήρι βγαίνετε καθόλου έξω. Καθόλου. Εγώ είδα πόσα χρόνια πήγα στην Εξαπλέ του 2003. Το 2003. Είναι πόσα χρόνια εδώ. Είναι 15 χρόνια. Δεν πήγα στο Ζαρό ακόμη. Μετά τη σύνταξη πήρα τη σύνταξη και ξαπήρα στο Ζαρό. Το Ζαρό έρχονται σε αυτήν. Από εκεί αν είναι το κοτζόμενο. Έστε πάρα πολλοί κόσμο είδα να πούμε. Δηλαδή ξαπήρα στο κοτζόμενο, μετά πήρα τη σύνταξη. Κάθε μα μαζί στην ακροθία από το βράδυ δεν πάω πουθενά άλλο. Ήταν ένα καλό, δεν ξέρω το ρωτήσει. Βεβαίω το ξέρω. Ήταν και ένα Χριστόφορο Αλεβιζάτη από το κάτω Ζαρό. Και από το 50 χρόνια καλό γι' αυτό. Να ρωτήσει. Έχει ο πέρσι πήρε σύνταξη. Δεν κάνει στο μαστήριο κακομένο πίτσε, πει στο Ζαρό, στο κοτζό του. Στο σπίτι του γονέα του, οι γονεί παθαμένοι δεν κάνει στο κοτζό μαζί καλό για να συντέξει τα ξύγω. Και πότε σε ένα χρόνο παθανε. Πότε σε ένα χρόνο μέσα. Ακόμα πάει 15 χρόνια στην ταξιούχα και ψάχνω ωραία στην εκκλησία, πρακτικά δεν ξέρω μυστικά, δεν ξέρω. Πρακτικά καλά ξέρω. Και την τάξη, την εκκλησία δεν ξέρω καλά. Γιατί με έχω θυμωθεί με συγχωρεμένο. Όταν πήγα πριν στον Άγιο Κίτα, που ξέρω να το γράψει αυτό. Βεβαίω. Και ήμουν μετά το δημοτικό. Και εμένα με το θείο μου στο ένα δωματιά στην Αγκίδα με τα λεπίδα πάνω με τα σοδότσια. Στο μοναστήρι του. Ναι, στην Αγκίδα. Στην Αγκίδα. Ναι, εμένα με στα δωματιά έτσι. Στο σπηλαιόδε. Εκκλησάκι. Ναι. Ακόμα και να του γράψει ένα σπουδαίο από εδώ. Και εμένα με στην Αγκίδα τα πρώτα βράδια δεν πήγε στην Αγκίδα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγα. Α, και σε πάνω από κουπέ για 15 χρόνια είχα αποκορφίσει το βράδυ. Εμένα σε ένα δωματιά έτσι μαζί. Είμαι αυτό το ρολόι τέτοιο, 3 ώρα για χτυπά. Για κορδία. Το δικό σα αγώνα, μου λέει Μανολιό, είναι το κοσμικό όνομα Μανόλη. Μου λέει Μανολιό, 10 παιδί με το ρολόι που χτυπά, όπω θα συνηθίσει να τελειώσει. Όπω θα συνηθίσει. Ναι, και από τότε ρώτησε κόμμα τώρα, μετά σου λέω 79 χρόνια μετά. Και σκόμμα τώρα 3 ώρα κάθε πρωί. Από την κουβέντα που λέει Μανολιό, όπω συνηθίσει να τελειώσει. Ναι, έχω να δει ιστορία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου είπατε. Για αυτά που μου είπατε. Αν βρέθηκε να τα στείλει μερικά τα λόγια. Τις φωτογραφίες σας στείλω βεβαίως. Έτσι, με καρδιά, σε ένα άτομο, τι βλέπω.